Προσοχή πυροβολώντας τον Υπουργό Ιωάννα Νικολάου, ο αρχηγός Μιχάλης Παπαγεωργίου, καταγγέλει ότι στην υπόθεση της δρομολαξιάς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε καταζητούμενο αστυνομικό. Υποστηρίζει ότι υπήρχε σχέδιο φαγώματός του πριν από τις προεδρικές εκλογές. Είπε ότι ο Υπουργός παρενέβαινε στο έργο του και ότι του ασκούσε καθημερινά αφόρητες πιέσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσαν καψόνι. Για παράδειγμα, περίμενε, όπως είπε, να συναντήσει τον Υπουργό στο γραφείο του μέχρι και μια μισή ώρα. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του αρχηγού της αστυνομίας Μιχάλη Παπαγεωργίου λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της παύσης του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πραγματικά διαρωτώ με ποιο είναι το αμάρτημα του σημερινού αρχηγού αστυνομίας. Πραγματικά διαρωτώ με. Να σας πω ότι από τον χρόνο που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, πάντοτε με προβλημάτιζαν δύο πράγματα. Στέκομαι στο ύψος μου, με ενδεχόμενο να φτάσω στο σημείο που έφτασα σήμερα, να απολύομαι δίχως να ξέρω τους λόγους που απολύομαι, δίχως να έχω την ευκαιρία να ακουστώ. Ή πηγαίνω με το ρεύμα και διαφθείρομαι και εγώ προσωπικά. Δίχως καμιά δεύτερη σκέψη, η λογική μου ήταν και είναι να διατηρήσω τη συνείδησή μου και να φύγω με το μέτωπο ψηλά. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, σχεδόν 5 χρόνια στη θέση του αρχηγού, έφυγε πυροβολώντας τον Ιωάννα Νικολάου. Με πληροφόρησε ανώτατος τέλεχος ότι στην περίπτωση της δρομολαξιάς, ενώ καταζητεί το συγκεκριμένος αστυνομικός, ο κύριος Υπουργός ενημέρωσε τον καταζητούμενο πριν συλληφθεί. Ενημέρωσε τον καταζητούμενο πριν συλληφθεί. Αυτό μου έχει πει ανώτατος τέλεχος και μου είπε ότι είναι έτοιμο να το αναφέρει. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το τίμημα του αρχηγού αστυνομίας. Με ημερομηνίες και στοιχεία παρέθεσε το χρονικό που οδήγησε στο φάγωμά του, κατά την έκφρασή του, από τον ίδιο τον Ιωάννα Νικολάου. Σας έχω πει ότι οι προσπάθειες περί φαγώματος του αρχηγού αστυνομίας άρχισαν πριν τις προεδρικές εκλογές. Και συγκεκριμένα, τουλάχιστον αυτά ήταν σε γνώση μου, αποδεδειγμένα, από τις 6 Φεβρουαρίου του 2013. Έκτοτε υπήρχε μια συνεχής προσπάθεια. Και αναμενόταν η ευκαιρία, η κατάλληλη ευκαιρία. Μιλούσε συνεχώς περί φαγώματος του αρχηγού αστυνομίας. Να φάμε τον αρχηγό αστυνομίας, να φάμε τον αρχηγό αστυνομίας, να φάμε τον αρχηγό αστυνομίας. Με το διορισμό του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Ιωάννας Νικολάου του ασκούσε καθημερινά πίεση. Άφησε να νοηθεί μάλιστα ότι ο Ιωάννας Νικολάου βρισκόταν πίσω από δημοσιεύματα σε βάρος του. Συνεχώς, κάθε μέρα έπρεπε να δίδω εξηγήσεις. Αισθανόμουν ότι συνεχώς παρακολουθούνταν η κάθε μου ενέργεια, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη, ότι κατασκόπευε συνεχώς τον αρχηγό αστυνομίας για να εντοπίσει κάτι. Τι να πω, ότι παρενέβαινε σχεδόν καθημερινά στο έργο του αρχηγού αστυνομίας. Τι να πω, ότι έδιδε οδηγίες πίσω από τη ράχη του αρχηγού αστυνομίας. Στις 2 Δεκάτου του 2013, ο κύριος Υπουργός μου απέστειλε συνολικά, στα πλαίσια προφανώς της άσκησης πίεσης του αρχηγού αστυνομίας, 35 επιστολές, από τις οποίες 23 χαρακτηρίζονται ως κατεπίκουσες. Συναντηθήκαμε περίπου 60 με 70 φορές πριν στείλω τα σχετικά σημειώματα. Ποτέ δεν μπήκα στο γραφείο πριν να περάσει μισή ώρα. Από μισή ώρα μέχρι και 90 λεπτά. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι έτυχε παραπληροφόρησης. Ο κύριος Παπαγεωργίου είπε ότι απέστειλε 2 σημειώματα για τη συμπεριφορά του Ιωάννα Νικολάου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς να λάβει ποτέ απάντηση. Απάντηση δεν υπήρξε, πρόσθεσε, και στο αίτημά του για συνάντηση. Ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη σε κυπριακά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.